Πίσω εδώ και στην πολιτική επικαιρότητα, συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Ξανά στο Γιάννη Καντέλη για τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, Γιάννη. Οι εκλογές τελείωσαν. Το μυαλό μας δεν είναι ούτε στις κάλπες, ούτε στις επόμενες ευρωεκλογές, αλλά στο να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας και μήνα με το μήνα να δικαιώνουμε τις προσδοκίες των πολιτών, υλοποιώντας αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Ενώ υπήρχε και μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ειδικά ως προς τα φάλτσα σε επίπεδο δηλώσεων που υπήρξαν από υπουργούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τον κ. Μητσοτάκη να θυμίζει μια λαϊκή παροιμία που λέει ότι πρέπει να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, κάτι που αφορούσε δηλώσεις και για την συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που έκανε πάντα, να συνεργάζεται με όλους τους αυτοδιοικητικούς προκειμένου να λύνονται τα προβλήματα των πολιτών. Θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Η ευθύνη μας είναι να μετουσιώνουμε σε πράξεις τις ελπίδες της κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει η προσήλωση στους στόχους μας, επικοινωνία με τους πολίτες με λόγο ενωτικό και κατανοητό, χωρίς ακρότητες, χωρίς έπαρση. Ο σοφός ελληνικός λαός έχει μια ωραία φράση που λέει ότι πρώτα να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε. Καλό είναι να την έχουμε όλοι μας υπόψη.